Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησε σήμερα το πρωί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Σκοπός αυτής της συνεργασίας, όπως δήλωσε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, είναι η διασύνδεση των φοιτητών του Πανεπιστημίου με τις θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων. Υπογράψαμε μόλις ένα σύμφωνο, ένα μνημόνιο συνεργασίας, με το οποίο θα προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα, θα ενισχύσουμε την εφαρμοσμένη έρευνα και θα διασυνδέσουμε τους αποφύτους μας με την αγορά εργασίας. Αυτό το μνημόνιο, αυτή η συμφωνία, έχει μια ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της μετάβασης της περιοχής μας στη μεταγνητική εποχή και με βάση και τον αναπτυξιακό ρόλο που προσδοκά η τοπική κοινωνία να έχει το Πανεπιστήμιο. Εμείς εκτός από πυρήνας έρευνας, καινοτομίας, παραγωγής γενικότερα νέας γνώσης, θέλουμε να βοηθήσουμε στη νέα επιχειρηματικότητα, στην απασχόληση των νέων, τη μείωση της ανεργίας και με την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή μας. Ως ένα νέο πανεπιστήμιο, εδώ και 3 χρόνια κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια οργάνωσης και ποιοτικής αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα, στο εκπαιδευτικό, το ερευνητικό, υποδομών, φοιτητικής μέρημνας, προσέγγισης και σύνδεσης με τους φορείς της περιοχής μας. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ένα μικρό λιθαράκι σήμερα, βασικά όχι μικρό λιθαράκι, έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους θέλουμε να βλέπουμε. Με την υπογραφή μεταξύ του Πανεπιστημίου σας και του ΣΕΒ, ενισχύουμε περισσότερο τους δεσμούς μεταξύ της επιχειρηματικότητας και των πανεπιστημίων. Όπως ξέρετε, είναι η 5η τέτοια σύμβαση που κάνουμε, αλλά είναι ιδιαίτερα κρίσιμο με τις αναπτυξιακές προκλήσεις που έχει η Δυτική Μακεδονία, το οποίο ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει και με την ερευνητική προσπάθεια των διδακτορικών που θέλουμε να είναι πιο συνδεδεμένα με την πραγματικότητα της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Πιστεύουμε θα βοηθήσει τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές, να συνδεθούν με το χώρο εργασίας από τη φοιτητική τους ζωή και όχι 10 χρόνια αργότερα, να ξέρουν πώς θα κινηθούν, τι να κινηθούν και να αποδώσουν και να ωφεληθούν και οι ίδιοι γρήγορα, και θα βοηθήσει και με προγράμματα που στοχεύουν στην κατάρτιση για ανθρώπους που είναι πιο όριμοι να συνεχίσουν να παρακολουθούν και να εξελίσσονται σε όλη τους σταδιοδρομία, γιατί όπως λέγαμε πριν, υπάρχει μεγάλο κενό στους πιο προοδευμένους υπάρχει κενό στην επιχειρηματικότητα για ανθρώπους που έχουν προχωρήσει πιο πολύ. Υπάρχει, δεν βρίσκει όλο το ανθρώπινο δυναμικό που θέλει η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και τις επενδύσεις στην περιοχή και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα το μεταφράσουμε με τους συναδέλφους σας και τους δικούς μας συνεργάτες σε πολύ πρακτικά αποτελέσματα και σχετικά γρήγορα.